Αχ. Τι θα γίνει, δύο φορές τη εβδομάδα εδώ πέρα ερχόμαστε και κάνουμε. Αχ. Είναι ο πόνος αβάστακτος, καλέ μου, που λέει και ο Κόκοτας. Πες το, πες το εσύ, πες το εσύ, γιατί δεν το ακούσαμε το Σαββατοκύριακο. Αχ. Δύο φορές τη εβδομάδα ερχόμαστε να κάνουμε. Αχ. Ενημερώνω τους παοκτσίδες ότι η χρονιά τελείωσε, έτσι μην περιμένετε τίποτα άλλο. Τελείωσε η ομάδα, τελείωσε. Ως εδώ ήτανε, περάσαμε καλά και φέτος. Πήρα μερικές χαρές, πήγαμε Ευρώπη, τεσσάρα στο Καραϊσκάκι, τεσσάρα φάγαμε εδώ. Καλά ήταν, εξάρρωσε τις πιτσιρικάδες, τις μικρές ομάδες εννοώ. Καλά ήταν, στα δύσκολα, να τη ομάδα. Αυτό ήταν. Αυτά θα ξεκουραστούν και θα κάνουν και θα προπονηθούμε όλοι μαζί και τέτοια. Καλά είναι για τον κόσμο. Άστε, καλά είναι, καλά είναι. Ωραία περάσαμε και φέτος. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε και ωραία. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε πάγο. Γιατί έχει ωραία και μετά έχει τις πίκρες. Μετά. Τι έκανα. Εσύ ρε από το μελισσοκομείο Καβάλα στο θηλυκό Τσιτακλή, πότε βάλαμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί? Δεν το βρες το γάλα το πρωί που ήπιες? Κατευθείαν από τη γελάδα το βάλες στο στόμα? Σε πείραξε? Α, από εκεί πέρα. Πάντως Χριστάρα, αυτό που μέχρι που να φτάσουμε στην Παρασκευή περνάει ένας μήνας και το Σαββατοκύριακο μέσα σε ένα δίωρο πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Έλατε. Έλατε, αλλά πρέπει να σταματήσει. Τι ακάνω. Πάει, δεν γυρίζει πια. Ήτανε καλύτερη, μάλλον πιο έξυπνη. Και αυτό ήταν. Μία ευκαιρία, όταν έχεις φόρο, σου κάνει μία ευκαιρία και τελειώσει. Μπαίνει το κολλάκι και μετά το κρατάς. Άλλωστε, όλοι το λέγαμε πριν από το μάτσα. Άμα προηγηθεί ο Άρης, δεν γυρίζει με τίποτε. Τη βλέπουμε την ομάδα. Την είδαμε στη Δυναμό, την είδαμε και χθες. Και με τη Δυναμό πάλι έτσι ήταν. Τσουκουτσούκου θα βγαίνει εκείνο. Πώς τον είπαμε αυτόν εκεί μπροστά, τον καλό που έχουν που μας έβαλε. Ο Πέτκοβιτς και τελειώσαμε. Πέντε λέει έβαλε η Δυναμό τώρα. Ναι, αυτό είναι. Μάλιστα χωρίς Πέτκοβιτς. Σώπα, τον ξεκούρασε κιόλα. Πού να έρθει και ξεκούραστο αυτό. Καήκαμε. Γιατί μην ξεχνάτε εσείς οι παοκτσίδες ότι έχουμε και μία άμυνα που κουτουλάνε μεταξύ τους. Τους είδατε, αιματωθήκαν μεταξύ τους. Τρακαίνουν ένας με τον άλλο. Ένα αυτό. Τι δύο μήνανε εδώ. Ναι. Και επίσης στο Ζάγκρεμπ την έκανε την ραδιά του Ότο. Αυτό δεν κατάλαβα γιατί και καλά τον δώσαμε αμέσως φανέλα. Ο άλλος ήταν πιο επιθετικός. Σέντρα δεν έχω δει εγώ τον Ότο να βγαίνει μπροστά, να κάνει καμία σέντρα και τέτοια. Ο άλλος και σκορά και σέντρες έκανε. Ήταν ανεβασμένος ήταν. Τώρα γιατί τέλος πάντων ο προπονητής του ζει, αυτός ξέρει. Και επίσης χτες την έκανε ο Πολωνός. Του έδωσε μία πάσα. Πάρε και μπες μέσα. Δώσε την ασχέση στον καλό και τελειώσαμε. Και όσα ακούσαμε μετά στη συνέντευξη ήταν για να τα ακούσουμε και να ξαναπάμε στο γήπεδο. Βέβαια θα ξαναπάμε, γι' αυτό είμαστε. Εμείς είμαι, η δουλειά μας είναι να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Τώρα που είναι και πέρα, άλλη δουλειά του Προέδρου, άλλη δουλειά του προπονητή. Έτσι είναι. Εμείς είναι να πηγαίνουμε εκεί να χειροκροτάμε την ομάδα μας όταν παίζει καλά. Θέλεις να σφυρίξεις όταν δεν παίζει καλά, δικαίωμά σου κλπ. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας στην κερκίδα. Αυτό τώρα γιατί μου το βάλεις τώρα? Αυτά είναι πονηρά που με κάνεις κούτσα εδώ και κούτσα εδώ. Άσε τώρα, αυτά είναι πονηρά. Άντε τώρα, πονηρά είναι. Με κάνεις τώρα αυτό. Θα σε παραδώσω την Άννα αύριο το πρωί, ρε. Απ' τις 6 κιόλα για να μάθεις. Δες τι με κάνει, Ανούλα, δες τι με κάνει. Κούτσα εδώ, κούτσα εκεί με βάζει. Άκου τι με κάνει, Άννα. Άκου να δεις. Μπες στο mate90.com και μάθε ό,τι χρειάζεται για το παιχνίδι σου με 1 ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. mate90.com και μάθε ό,τι χρειάζεται για το παιχνίδι σου με 1 ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Το συμπέρασμα για τον Άρη είναι ότι όταν έχει τέτοιες ομάδες ξέρει πώς θα κλείσει διαδρόμους το ένα τ' άλλο. Όταν θα ανοιχτεί θα υπάρχει το, αν υπάρχει προβληματάκι. Το σίγουρο είναι με την εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης στις τελευταίες αγωνιστικές, αυτό το να είναι πολύ πίσω στη βαθμολογία τον αδικεί. Ένα αυτό. Επίσης και αν αυτός ο Άρης φέτος δεν πάρει τίτλο, πάλι θα είναι μια αδικία. Γιατί νομίζω τα τελευταία χρόνια δεν είχε ο Άρης τόσο καλή ομάδα σαν τη φετινή. Αυτή που βλέπουμε τώρα. Αν είχε την ομάδα αυτήν από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, το βέβαιο είναι ότι δεν θα ήταν 17 βαθμούς πίσω. Σωστό γι' αυτό. Αυτό.
με το βόδι, άλλο πόη και άλλο πόδι. Άκου τι με έβαλε, πούλια. Α, δεν τρέπεσαι λίγο. Α, δεν τρέπεσαι λίγο. Έτσι είναι η φιλία. Να ξέρεις. Κουβαλούσα πολύ βόλα να σκοτώνω τη λαή. Για τα φέντη. Και με αυτά και με αυτά και με αυτά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια τυχερή μέρα, να έχετε λιακάδα στην καρδιά. Να αγαπάτε τον πάνω, τον κάτω, τον δεξιά, τον αριστερά. Μόνο με την αγάπη θα πάμε μπροστά. Αν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον, είμαστε όλοι νεκροί. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4, τη δική σας ομάδα. Είναι εκπομπή Γκαγκάν Γκαγκάν, πρώτος κύκλος, επεισόδιο 78, 82 μερούλες μέχρι το καλοκαίρι, 82 μερούλες μέχρι στις Ιάνριδες να ξύρισετε τις γάμπες σας. Γελάει. Γιορτάζει ο ευλόγιος και η ευλογία. Τι να στο πάει. Η Λουκριτία. Έχεις ευλογία. Όχι. Λουκριτία. Παπαπα. Ο Σοφρόνιος και η Σοφρονία. Είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Αυτό έγινε με αφορμή, αν θυμάμαι καλά, το 2004, τότε που στη Μαδρίτη στο σιδηροδρομικό σταθμό είχαμε 190 νεκρούς, 1.800 τραυματίες. Από τότε καθιερώθηκε. Το 1978 είχαμε βόμβα στον κινηματογράφο Έλλη κατά τη διάρκεια της προβολής της σοβιετικής ταινίας «Το ουράνιο τόξο», 18 τραυματίες. 1991, ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης, κατηγορούμενος ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Μένιος ο Κουτσόγιώργας, ο Δημήτρης ο Τσοβόλας, ο Γιώργος ο Πέτσας. Αχ, Πασόκ, Πασόκ, ωραία χρόνια, ωραία χρόνια. Ανάβαμε θερμοσύμφωνο για να σουκαρίσουμε. Νηστεία. Άι, αστακό. Σβήναμε το πουρο πάνω στο αστακό και τώρα φέρει έναν άλλο. Ωραία, βρώμικο είναι αυτό. Βέβαια. Λερώθηκε. 2011, σεισμός 8,9 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Ο μεγαλύτερος των τελευταίων 140 χρόνων. 15.894 νεκροί. 6.152 τραυματίες. 2.562 αγνοούμενοι. Είχαμε και διαρροή ραδιενέργειας στο περιοδικό σταθμό Φουκοσίμα, ο δεύτερος μετά το Τσερνομπίλ το 1986. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος το 1883, ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης, ο συγγραφέας μας. Το 1915 ο Νίκος Γούναρης, ο τραγουδιστής. Αστα τα μαλάκια σου ανα... συμμαθητής του Κασόλη. 1945, σαν σήμερα γεννήθηκε η Αρλέτα, τη χάσαμε πρόσφατα το 2017, τον Αύγουστο. 1957, η Θέμης Μπαζάκα, η ηθοποιός. 1953, ο Ζήκο, όχι ο Χατζηχρήστος, ο ποδοσφαιριστής, ο Βραζιλιάνος. 1966, έχω κι άλλη, η Σοφία Λιμπέρτη. Και το 1978, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ηλίας Αναστασάκος, ο ποδοσφαιριστής. Δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Α, δεν μου το πάει καλά. Κούτσα εδώ, κούτσα εκεί, δάκρυ και φιλί. Με κάνει τη ζωή. Ποδήλατο αυτός απέναντι. Θα το βγάλω το παπούτσι, το φέρω στο κεφάλι να συνέλθει. Άντε. Χρήστος και όσοι απέναντι. Χαρούμενος, χαμογελαστός, σανούλα. Να, μέχρι τα αυτιά του. Δικαιολογημένα βέβαια, αλλά να, μέχρι τα αυτιά του. Για με συγχύζει, κατάλαβες. Ναι. Έχει απέναντί του αυτό που δεν είναι καλά και παραμιλά τον Απόστολο Βδελά. Τρόποι επικοινωνίας 2310-287 και 3 οχτάρια για παρηγοριά, μόνο για παρηγοριά. 2310-287 και 3 οχτάρια, το σταθερό. 6945-287 και 3 οχτάρια, το κουνητό. Στην SMS-χέρα, FM κενό, το πινελίκι σας και το στέλνετε στο 54-222. Να και τα άλλα. Ναι. Ορίστε. Την καλημέρα μου και στο Μέγαρο εκεί στην Μοναστηρίου. Καλημέρα μου γράφουνε. Είναι βαρύς ο πόνος. Ασήκωτος. Αχ. Δώσε. Το πρόβλημα μου είσαι
Καλημέρα και στο Σταύρο το κουνιάδο μου. Καλημέρα σε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην πόλη. Να είσαι καλά, τα δικός μας είναι, τι θα γράψει. Θα μας βρήσει, εντάξει. Του πήραμε και την αδελφή, του κάναμε μια καλή οικονομική αφέμαξη. Οπότε γράφει και καλά λογάκια. Έχει ανοίξει ένα φυσικοθεραπευτήριο σύγχρονο στην Παπάφη, απέναντι από την Κοσμοτέ. Να ξέρετε. Έχουμε και τα εσωτερικά, βγάζουν, λένε το, όπως εγώ λέω το δικό μου από εδώ τον πόνο. Μάλιστα, για την ήττα του ΠΑΟΚ έχω και τις ακροάτριες που λέει την είχε πει θα την παντρευτεί Χριστάρα, τώρα τη λέει δεν σε είχα πει χρονιά. Τέτοιοι είστε εσείς οι όμορφοι ρε, τέτοιοι είστε, ταλαιπωράτε τα κορίτσια του κόσμου. Ταλαιπωρείτε, δεν τρέπεστε λίγο. Άντρες, πεταμένα λεφτά. Του, φύγε από εδώ. Εχθές ήταν η Θεσσαλονίκη ΣΥΡΙΖΕΑ. Είχαμε και διάφορα με αυτά. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Λοιπόν, για τις πόλεις και τέτοια. Είχαμε νομαρχιακή επιτροπή εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν εδώ και ο Στέφανος Κασελάκης με τον καλό του. Λοιπόν, και σήμερα ξεκινάει το άλλο, το μπλε άσπρο, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7 είναι στο Βελίδης. Στις 5, συγγνώμη, στις Βελίδης. Αλλά από τις 3, από ό,τι βλέπω, έχουν κλείσει όλοι οι υπουργοί έτσι μερικά ραντεβού για να βγουν να μας πούνε. Τι να μας πούνε, μόνο ψέματα. Ναι. Αλήθεια δεν έχουν πει ποτέ. Είναι μαλωμένοι με την αλήθεια. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά καλά κάνετε και τους βλέπετε. Εδώ βλέπετε και τους τύπους στην τηλεόραση. Μα. Και όσο βλέπετε αυτούς τους τύπους στην τηλεόραση, ξέρετε ποιους λέω. Χατζη Νικολάου, Τζίμα, πρώτος αλταρισμένο, πες κανένα ακόμη. Όσο βλέπετε αυτούς, το παραμύθι δεν αλλάζει. Γιατί η τηλεόραση είναι ο καλύτερος τσομπάνης, το ξέρετε. Ορίστε. Η μείωση, λέει, της εγχώριας παραγωγής οδηγεί σε αύξηση της τιμής του χυμού στο πορτοκάλι. Ο κύριος Γεώργιος Πολυχρονάκης στην ΕΡΤ, ειδικός σύμβουλος σύνδεσμος ελληνικών επιχειρήσεων εξαγωγών διακίνησης φρούτων και λαχανικών. Μάλιστα, τι να πει ο άνθρωπος, λέει, ορίστε, η μείωση της εγχώριας παραγωγής. Η μείωση της εγχώριας παραγωγής. Τώρα, από την άλλη στο Sky, αυτά τα δύο έχω επιλέξει να βλέπουμε το πρωί εδώ πέρα, το μεν και το δε. Λοιπόν, κανονικά μας λένε τι συμβαίνει στην Τουρκία, το δελτίο ειδήσεων του Τουρκικού. Τουρκιάδα. Δεν κρατάει πολύ, κάνα 50 λεπτά, 45 λεπτά, εκεί είναι. Μη στεναχωριέστε καθόλου, μη στεναχωριέστε καθόλου. Ήθελα, δεν ήθελα. Όπου και να γυρνούσα, έπαιζαν αυτό το τραγούδι της Eurovision. Το τα-τα-τα, πιτιτί, τιτιτί και λοιπά. Αυτοί, να ρωτήσω εσύ που τα ξέρεις αυτά καλύτερα από μένα. Δεν μου λες, αυτοί που έχουν τα-τα-τα, η καρδιά μου χτυπά, πώς λέει. Τα-τα, ναι. Ο άλλος που λέει τιτιτί, τιτιτί, δεν λέει ένα τιτιτί, τιτιτί. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι. Έχει διάφορα. Έχει τιτά. Η άλλη που λέει και την αγαπώ πολύ, την που λέει. Μπράβο, ναι. Αυτοί παίρνουν πνευματικά δικαιώματα για αυτό. Δεν νομίζω. Αλλά συζήτηση συντηρείται, να είχαμε να λέγαμε. Καλά, όπως το άκουσα το τραγούδι, είχες δίκιο για το σχόλιο που είχες κάνει προχθές, ότι περίμενες κάτι καλύτερο από αυτήν τη φωνή. Όντως, η φωνή, άλλο η φωνή, άλλο το τραγούδι, και όμως διαγωνίζονται όλα μαζί. Αν δεν είναι το πακέτο ολόκληρο, δύσκολα. Καλά, το Ρεζιλίκη δεν το γλιτώνουμε, όπως το έχω καταλάβει εγώ, από τα λίγα που ξέρω από μουσική. Έλα, δώσ' το. Α, μωρέ, τι με έχει βάλει σήμερα. Εντάξει, λίγο προσπαθώ. Με χαλαρώνεις. Έχω τηλέφωνο. Έχουμε, ναι. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε.
Καλημέρα, Οικονομάκος. Καλώς το στρατηγό, καλή εβδομάδα. Δεν μου λες, επειδή δεν είμαι ενημερωμένος, διότι κοιμήθηκα στις 8 και 12 το βράδυ. Ναι. Εγώ ούτε 12 και 8 μπόρεσα να κοιμηθώ. Α, ναι. ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό 3-1. Μέσα στο Καραϊσκάκι, αν και προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, με μια γκολάρα. Ναι. Πολύ ωραίο γκολ. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, ναι. δεν το είχα πει στο ραδιόφωνο, αλλά το είχα πει σε ένα φίλο μου Παναθηναϊκό. Του ναι. λέω, η νίκη χρειάζεται, του λέω. Δηλαδή να νικήσει ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, είμαι Ολυμπιακός εγώ. Ναι. Διότι αν έρθει η ισοπαλία, απομακρύνονται και οι δύο από τη βαθμολογία του πρώτου. Δεν τη φέρνανε να εισκάσουν. Πρέπει κάποιος να νικήσει κατά προτίμηση ο Ολυμπιακός, επειδή είναι πιο μπροστά. Ναι. Αλλά ενίκησε ο Παναθηναϊκός. Τώρα πόσες μονάδες έχει, για... ο Πάοκ τι έκανε. Ο Πάοκ έκασε από τον Άρη. Μέσα στην Τούμπα. Πόσο? 1-0. 1-0. 1-0. Εγώ είμαι με τον Άρη, το ξέρεις. Το ξέρω, εγκράτσιο, το ξέρω. Τώρα πήρες να με συγχύσεις και εσύ τώρα. Άσε μας από εκεί πέρα τώρα, γι' αυτό πήρε να με συγχύσεις, να με θυμίζεις τέτοια πράγματα. Καλά, προσπαθώ να ξεχάσω εγώ. Με έκανε ο στρατηγός ο Γκράτσιο. Το είπαμε αυτό. Ο οποίος ήταν Αριανός. Και η ΑΕΚ τι έκανε. Η ΑΕΚ 4-0 στη Λαμία, έτσι. Μεταξύ Τύρου και Ακλαδιού. Για πες μου τη βαθμολογία. 62 τώρα. Αν δεν θυμάμαι καλά απ' έξω, 62 η ΑΕΚ, 60 ο ΠΑΟΚ, 59 ο Παναθηναϊκός, 57 ο Ολυμπιακός. Τα είπα καλά. 57 ο Ολυμπιακός, μάλιστα. Λοιπόν, το πολιτικό το οποίο θέλω να πω, ναι, είναι ότι πρέπει να συλλάβουν τους δολοφόνους του Φουντούλη και του Καπελώνη, των δύο χρυσαυγητών που σκοτώσανε στο Νέο Ηράκλειο. Μπορεί να είναι χρυσαυγίτες, αλλά είναι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι δολοφονήθησαν. Αυτό λέτε το τελευταίο που έγινε που τον χτυπήσαν στο κεφάλι. Όχι, λέω για... Αυτό πιο παλιό. Πριν από χρόνια στο Νέο Ηράκλειο. Το έχει το βίντεο, πάει μπροστά. Α, αυτό που... Ναι. Έχει... στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών δεν είναι πολύ ανακατεύεται η αστυνομία. Αυτό έχω καταλάβει τόσα χρόνια εγώ. Λέει ένα ξεκαθάρισμα, ναι, ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και τελειώσαμε. Λες και δεν πρέπει να τους πιάσουμε. Όποιοι και να πρέπει να τους πιάσουμε. Δεν νομίζω ότι ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τους σκοτώσανε οι αριστεροί, διότι θέλαν να έρθουν 2-1 επειδή είχαν σκοτώσει οι χρυσαυγίτες τον αριστερό. Καλή εβδομάδα, στρατηγέ. Και θέλανε να μην είναι 1-0, να είναι 2-1. Καλή εβδομάδα. Τι φαγητό σου έκανε τη μέρα της γυναίκας? Τι έκανα τη γυναίκα? Τι, όχι. Ναι, για πες μας, τι έκανες, κανένα δώρο? Τίποτε, δεν νομίζω. Τι έκανα δώρο στα γενέθλια. Όχι, μας ξεφτέλησες. Που είναι τρεις μέρες μετά του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Τη 17 του μηνός της έκανα ένα δώρο, ένα δαχτυλίδι 100 ευρώ. Μια χαρά είσαι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Εμένα λέω γιορτάζει η γυναίκα μου, θα με γιορτή της γυναίκας, θα με κάνει κάτι καλό, θα με κεράσει και όλα το ένα το άλλο. Και λοιπά, δεν πήγα τίποτα για να είμαι ειλικρινής. Ναι, κοινόα με φακές σαλάτα μου είχε. Άστα να πάνε. Βρε καλό στην κουμουτσά. Έλα εδώ σε περιμένει ο λαός. Έλα εδώ να μας πεις τι μας έβαλες στο τσάι σήμερα. Τι μας έβαλες, για πες. Και σε έχω και ερώτηση. Τι έβαλες? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Κομπούτσα. Γκριν τι. Και μάτσα. Δεν μου λες. Υπάρχει φρέντο καπουτσίνο ελαφρύ δεκαφεϊνέ με άπαχο γάλα, μέτριο προς το γλυκό, με μαύρη ζάχαρη και όχι πολύ παγό. Υπάρχει. Αλλά κάτι μυστήρι το πίνουν αυτό. Ναι. Αυτό πρέπει να είσαι στο gentleman τέμπορσα για να το φτιάξει, κορίτσι μου. Ακού, υπάρχει, λέει, δεν το πίστευα. Την αγάπη μου, καλημέρα. Άκου, υπάρχει. Αυτό είναι καφές, δηλαδή πρωινός για να ξυπνήσεις. Έλα. Προφανώς. Έλα, ιδίω στον τόπο σου. Πάω για διαλυματάκι και επανέρχομαι. Μην ξεχάσετε σήμερα εσείς οι τσαπερδόνες με τους υπουργούς, με τον πρωθυπουργό. Τρέξτε δίπλα, να βγείτε σερβ, να τις ανεβάσετε, να μας συγχύσετε. Τόσο ικανοποιημένες είστε, γιατί ήδη άρχισαν κάποιες να ανεβάζουν. Ναι, δεν κρατιούνται τα παιδιά. Τα ίδια κάνατε και με τον Κασελάκη και λοιπά. Άντε, αυτό είναι καινούριο φρούτο. Τέλος πάντων, έχετε μια δικαιολογία να ανεβάζετε και λοιπά. Είναι και κούκλος. Σας καταλαβαίνω.
αλλά για τους άλλους. Και τώρα που το θυμήθηκα, για τους Εραίους που έβγαλαν πρώτοι τον Καραμαλή, τον οποίο δεν βλέπω καλά. Αρχίζει και ο κλοιός, η θηλιά μάλλον γύρω από το λαιμό, να στενεύει με αυτά που προκύπτουν από τα πορίσματα των κομμάτων. Καλά, η Νέα Δημοκρατία λέει δεν φταίει κανείς. Ανθρώπινο λάθος ήταν. 57 και κάποιοι άλλοι θαμμένοι, ο ανθρώπινο λάθος ήταν. Εκείνος που το τερμάτισε ήταν ο Αναστασιάδης της Καβάλας. Να τον χαίρεστε στην Καβάλα και να τον ξαναψηφίσετε. Είναι και δημοσιογράφος αυτός. Λοιπόν, ναι, αυτός το τερμάτισε τελείως. Τον μπαζώσανε, λέει, το χορό, γιατί ακουγότανε φωνές μέσα από τα συντρίμια. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε, δυστυχώς. Να τον ξαναψηφίζετε στην Καβάλα. Πασχάλη, να τον ξαναψηφίζετε. Μαλαθούνη, να τον ξαναψηφίζετε. Και εκείνο το παλικαράκι που παίρνει και μας ενημερώνει αν ακουγόμαστε ή όχι. Κάντε προπαγάνδα, να τον ξαναψηφίζετε τον Αναστασιά στην Καβάλα. Μπράβο, αυτός το τερμάτισε. Αυτός το τερμάτισε. Πάει, άστο. Και τώρα τι είπαμε με τον Γιώργο έξω. 31 του μηνός έχουμε ξανά ποδόσφαιρο. 31, βεβαίως. Ναι. Και τι θα κάνουμε μέχρι τότε εμείς. Έχουμε άλλα πράγματα. Τι άλλα πράγματα έχουμε να κάνουμε. Υπάρχει, άμα δεν βλέπεις τον Πάοκ, υπάρχουν άλλα πράγματα. Όπως και να είναι τον Πάοκ, θα το βρούμε. Τι έχει. Play out. Α, play out το Σαββατοκύριακο. Έκανα καλό. Μα θα κάτσουμε να δούμε αυτό. Τι να κάνουμε. Α, 31 αλλάζει και η ώρα. Σε αυτή τη χώρα, βέβαια, μόνο η ώρα αλλάζει. Και μάλιστα. Ναι. Διάβασα μία έρευνα. Ήταν πολύ μεγάλη. Δεν ήθελα να σημειώσω ότι και να σας πάρω το. Ναι, να μην σας ρίξω ότι αυτή η ώρα που, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που πάμε μία ώρα μπροστά, είναι, λέει, αιτία για πολλά πράγματα. Αλλαγή σώματος, εγκεφαλικά, καρδιακά κλπ. Έβγαλε ένα σωρό. Με έκανε μαύρη την καρδιά μόλις το διάβασα. Γίνανε από τον Πάο κάσπρα τα μαλλιά. Έχουμε και εσάς μαύρη στην καρδιά. Ρε τι τραβάμε τώρα στην εφηβεία μας. Καλημέρα, καλημέρα στην Ματίνα την Τάτσι. Άντε ρε Τάτσι, καλά που είσαι και εσύ. Καλημέρα στην Ασημίνα, την κυρία Ασημίνα στον Ασπρόμαυρο Χορτιάτη. Και μια που λέω Χορτιάτη, δεν μπορείς να πεις. Τζιμενάκης, το Πυροφάνη. Ένα είναι το ψαράδικο εκεί στο Χορτιάτη. Καλημέρα στον Κώστα τον Αδριανόπουλο, Πατριάρχου Γρηγορίου 54, όσο προκύψει στο ΠΑΠ, ήταν ο Γιώκας το χθες. Πάλι δεν πήρα καλά νούμερα. Διάλεξε μου καλά νούμερα, ρε παιδί μου. Δεν πήρα πάλι καλά νούμερα. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Ζαχαροπλάση, στον κύριο Γιώργο τον Πατρώνη. Το Σαγράδο δεν ξύπνησε ακόμα, άστο. Ο Χρήστος ο Κιάτας. Καλημέρα, Χριστάρα, με τα ανατομικά σου τα στρώματα εκεί στου Αμπελοκύπου. Ο Χρήστος ο Κιάτας, ξέρεις τι έκανε, Χριστάρα. Για πες. 10 λεπτά πριν την έναρξη του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ναι, πάει στον Κώστα τον Ανδριανόπουλο απέναντι, ναι, και παίζει ένα 3. Έλαρες. Τι όνειρο είδε αυτό. Τι όνειρο είδε αυτό. Ω, καθόλου. Ωραία, φίλε. Και εγώ πήγα, έπαιξα κάτι νούμερα στο Τζόκερ και ξέρεις τι πήρα. Ω. Μόνο το πήρε. Μόνο εντελώς. Άκου να δει. 1-3. Μα το δείχνε κιόλα. Έπαιξα, λέει, 1-3. 10 λεπτά. Το δείχνει στο Μαρκόπουλο που είναι Παναθηναϊκός. Του λέει, τι εγώ την ομάδα την έπαιξα, λέει, 1-3. Χαρέ ο. Το Στάχη εδώ στην. Με τα ωραία του εδώ στην Φράγκο, το Στάχη, δεν παίζεται. Έχει και στην Αφροδίτη και στην Πέτρου Σιδίκα. Λοιπόν, είναι και Πανάθα. Ο μέσα χαρέ ήταν. Έφαγε τον γκολ, γκολάρα ήταν, το δέχτηκε κλπ. Αλλά και αυτό έλεγε. Μπάλε, θα το γυρίσουμε, θα το γυρίσουμε. Και το γυρίσανε στο ημίχρονο κιόλα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την καλημέρα μου στον Παναγιώτη, στου Ασπρόμαυρου Αμπελοκύπου, στην Ασπρόμαυρη Εθνική Αντιστάσεως με τι Ζωηρούλε. Εκεί έμαθα τι κάνανε στο Σαγράδο. Οπα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Ασπρόμαυρη Πέραν, τα φιλιά μου στην Πέραν. Καλημέρα στον Κασόλη, τον Ρωμαίο. Την καλημέρα μου στο 57 στο Σάββατο Παθμάτι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Χανιώτη. Με παρηγόρητο το παλικάρι, έτσι μπράβο. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Πόσο δυστυχώς έχουμε συνηθίσει τους πόνους, αδελφέ. Καλή εκπομπή να έχεις, είμαστε πιστά μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Φίλιππατο το Παλίδι, το Αριανάκι, τον Άρχοντα. Πόνος είναι, θα περάσει, μάλιστα. Για τον Πασχαλίδη στο Ασπρόμαυρο Τσιτακλή τα είπαμε. Στην Νικολέτα τη Γουναρίδου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά και τα άσχημα. Καλή εκπομπή με τρέλα. Αλλιώς δεν βγαίνει, δεν βγαίνει αλλιώς. Τον Δημήτρη τον Δωμά, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Τον Ανδρέα τον Παραγόπουλο από την Ασπρόμαυρη Αθήνα, τον ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, πώς θέλουμε, υγεία. Το Γιάννη Ντίνα Μούρτου. Όπω τι γίνεται εδώ. Τη Ματούλα, την Ταμουρίδου, την δικηγοράρα μας.
την Κυριακή την Καραγεωργίου, καλημέρα. Τη Χρύσα την Άτσο το παόκι μας, στεναχωρημένη και αυτή. Την Φρόση την Ασβεστά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα στη Ρούλα. Καλημέρα στον Λεωνίδα, τον Απελοφιλόσοφο. Κάτι καλό μου έστειλε αυτό, θα το δω μετά. Την Κερμανίδου, την Ναταλία, πικραμένη και αυτή. Την Άντζελα Καπετανάκη. Αυτή είναι, δεν ξέρω αν είναι Άρης, αλλά ο άλλος που έχει δίπλα της το άλλο της μισό είναι και έκανε και μία ανάρτηση. Αύριο βλαχάρα, ευλαχάρα, μας κάνει τέτοιες αναρτήσεις, βλαχάρα. Καπετανάκι, κουρτίνες ανεβαίνοντας στη βιλέα δεξιά πριν φτάσει στον προφητηλία και καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Πάει. Καλό στο Βασίλη, καλό στο Βασίλη. Τώρα να πούμε ότι είναι καλή, άστε να πάει. Το καλό το καθορίζουμε εμείς. Σωστά. Την τύχη σου εσύ την προκαλείς. Εάν διακρίνουμε τα όρια του καλού και του κακού. Όλα είναι θέμα μέτρου. Σωστά. Εάν δεν έχεις μέτρο, αν δεν έχεις καντάρι, πώς θα συγκρίνεις κάτι σε ύψος ή κάτι σε βάρος. Όπως το λένε στο μπακάλικο κουτουρού. Αυτό έχουμε πάθει εμείς. Πάντως το κουτουρού είναι καλό σύστημα. Στο ποδόσφαιρο το κουτουρού. Έχεις αποτέλεσμα. Το περιέγραψες στην αρχή. Που θα έρθει η κουστοδία πάνω, ήρθε χθες. Ο ένας γαμπρός, σήμερα θα έρθει ο άλλος. Αυτός είναι εγκόμενος. Που θα γίνουν. Αυτοί είναι στο τσουβάλι, είναι χύμα όλοι. Είναι άνθρωποι αμετροϊπείς, προπαίτες και κυρίως ανήθικοι. Δεν έχουν κανένα όριο για να φτιάχνουν αυτά τα οποία κάνουν. Ακριβώς. Και διαλέγουν πια. Όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων. Ναι, όλοι. Mm. Εμείς μιλάμε επειδή συνέβησαν οι νομαρχιακές του ΣΥΡΙΖΑ και θα έρθει να γίνει το προσυνέδριο εδώ ο περιλάλητος γαμπρός της Ευρώπης. Mm-hmm. Έτσι φαντάζει τον εαυτό του. Διότι μην ξεχνάτε ότι ιστορικά πέρασε και ο Νέρουμας, πέρασε και ο Καλλιγούλας, πέρασε ο δικός μας ο Μούρτζουφλος στο Βυζάντιο. Εάν διαβάσετε αυτόν των τριών ιστορίες θα καταλάβετε πού συντάσσεται ο Μητσοτάκης. 9 του μηνός, και περίμενα τον κύριο Οικονομάκο να το αναφέρει, είχε αποφασίσει, τον βλέπετε, σε πολλά στιγμιότυπα εποχής του Μουσολίνη να είναι σε ένα μπαλκόνι εκεί στην αψίδα του Θριάμβου στη Ρώμη, να έχει τις γροθιές του στα πλευρά του και να κουνάει αυτάρεσκα, επειδή τον αποθεώναν οι φασίστες του, την επίθεση που είχε προγραμματίσει εναντίον της Ελλάδος, επειδή διαλύθηκε όλη το υπεροψία όταν μας χτύπησε την 28 Οκτωβρίου του 1940. Η περίφημη Πριμαβέρα ή η αρινή επίθεση ηγήθηκε ο ίδιος με ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο, αφού ήρθαν όλα τα επίλεκτα των κεντάβρων που είχαν μαζί και το περιβολικό και τους καταδρομής στη Ζούλια, προσγειώθηκε στα Τύρανα για να διευθύνει, επειδή όπως είπε τους στρατηγούς του, σε μία εβδομάδα θα πρέπει να πίνει καφέ στην Ακρόπολη. Mm. Το εμπόδιο της μεγάλης επιθέσεως δεν μπορείτε να το δηλωθείτε. Ο ελληνικός στρατός αντιμετώπισε τον Ιταλικό την Ενάτη, κράτησε μέχρι τις 15 του μηνός αυτή η περίφημη ελληνική επίθεση. Ή το κάτι ανάλογο του Αλεξάνδρου στα Γαβγάμιλα. Ήταν μιλούνια, διότι μην ξεχνάτε, εμείς ήμασταν 8 εκατομμύρια τότε και αυτοί ήταν 80. Το περίφημο 731 ύψωμα έχει ακόμα οστά αδερφών μας. 14 φορές την πήραν οι Ιταλοί για να κατέβουν για τα Γιάννηνα, 14 φορές τους ξεπετάξαμε, με αποτέλεσμα στην τελευταία επίθεση να συλλάβουμε και 800 άτομα επίλεκτους. Και έπειτα συνέχεια ο Μουσολίνη τρέχοντας στην κυριολεξία, πρόλαβε και απογειώθηκε για να φύγει ντροπιασμένος. Την Ενάτη όμως, για να δείτε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, την Ενάτη Μαρτίου η
για να διαβάσετε εκεί στα μερολογιά σας, είναι το 40 μαρτύρων. Έτσι αόριστα. Διότι όταν κάποιος μαθαίνει ότι έχουμε 11 εκατομμύρια Αγίους στο Αγίου Κατακτήριο, λες, εντάξει, λες 40. Ήταν επίληκτοι στρατιώτες του Αγρικόλαου στη Μικρά Ασία, αυτοκράτορας ο Λυκίνιος. Αυτόν που αντιμετώπισε λίγο αργότερα στη γέφυρα Βουλβώνα ο Κωνσταντίνος με το εν τούτο Νίκα. Έδωσε λοιπόν διαταγή για ξεκαθάρισμα στο στράτευμα. Από το στρατό εκεί στη Σεβάστια οι 40 ή το μαθητές του Χριστού. Ο Αγρικόλαος γνωρίζοντας την αδρία του, τους λέει τι είναι, λέει, προσκυνήστε, λέει, το άγαλμα του αυτοκράτορα ή ένα είδωλο, λέει. Και του λέει ο Κάνδιδος που ήταν επικεφαλής αυτών. Εμείς αποδίδουμε στον Κέσσαρα το του Κέσσαρος και στο Θεό μας το του Θεού. Τότε τους γύμνωσε και τους έριξε στη λίμνη. Ένας άρχισε να κλαίει και ξαφνικά μέσα από το στράτημα τους επίλεκτους, τρέχοντας προς τη λίμνη αφού γυμνώθηκε από μόνος του, έπεσε ο Αγλάιος για να συμπληρωθούν οι 40. Όποιοι πραγματικά εσκύψουν στη Γενή Διαθήκη θα δείτε ότι αυτό το λέγει ο Χριστός με ένα πτερό. Όταν του μιλούσε στην απόώρους ομιλία πέρασε ένα κοπάδι πουλιά από πάνω και άπλωσε το χέρι του και έπεσε ένα πτερό και δείχνει στον κόσμο και αυτό ο πατέρας μου το έχει μετρημένο. Όλα είναι θέμα του Κυρίου μας αρκεί να θέλουμε εμείς. Και αυτό ήταν το χθεσινό Ευαγγέλιο. Είναι στην Καινή Διαθήκη αυτό που θα γίνει στα μελούμενα. Εχθές ήταν η μέρα της κρίσεως. Και γι' αυτό προσέξτε, ο ύμνος που ακούστηκε σε όλες τις εκκλησίες είναι όταν έρθεις επί γης ο Θεός με τα δόξης και τρέμουσε τα σύμπαντα, ποταμός δε του πυρός, πρωτού βήματος, έλκη και βίβλοι ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται. Μάλιστα. Δοταρίσε με εκ του πυρός του ασβέστου και αξίωσον εκ δεξιός με στην εκκριτά δικαιότητα. Το ότι σήμερα πάμε έτσι, ως ελληνικό γένος, φταίμε εμείς. Έτσι. Έχουμε ακολουθούσει όλους αυτούς τους ανήθικους για φτηνούς και ιδιωτελείς προσωπικούς μας λόγους και αφήνουμε την πατρίδα μας να αργοπεθαίνει. Έπρεπε αυτοί οι φορείς εδώ της πόλεως σήμερα να τους πούνε από χθες που ήταν το ανισούργημα της εμφανίσεως του Κασελάκη τούτη εδώ η πόλη είναι Αγιοτόκος. Στη μέση της πόλεως η Μετρόπολη στο όνομα του Γρηγορίου Παλαμά, ο οποίος θεολόγησε με συμμαθητή του το αυτοκράτορα Κατοκουζινό που τον λάτρευε, αλλά από την κατηγορία του Γρηγορά τον έκλεισε στη φυλακή και θεολόγησε για τους αρνητικούς. Δεν έχουν καμιά σχέση με εμάς αυτοί. Την αγάπη μου, καλή και προηγμένη συνέχεια σε όλους του ακροτήριο. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Αν υπάρχει το κράτος, πρόνοιας κυρίως, αλλά όταν υποβαθμίζουμε πολιτισμό, παιδεία, υγεία, τρίτη ηλικία, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Λάβατε. Όλα τριγύρω αλλάζουν, μόνο οι βλαμμένοι μένουν. Έτσι δεν λέει τραγούδι. Δεν λέει έτσι. Τέλος πάντων. Εδώ μας έχουν στο παραμύθι στημένα πρόστιμα. Εδώ ο Μπαρμπαστάθης πουλάει πιο ακριβά, ο Φθηνός δέχτηκε το πρόστιμο. Γίνεται χαμός με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ξαφνικές επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ, μετά ξαφνικές όλοι μαζί, η κουστοδία από πίσω, οι τηλεοράσεις και λοιπά, τα κανάλια, ξαφνική ήταν η αυτή. Είπε τον πόνο του για το βρεφικό γάλα, αλλά δεν μας είπε ότι είχε 213% πάνω, το βρήκε 15% κάτω αυτός. Τώρα πώς το βρήκε πιο κάτω και λοιπά.
στημένα μάτς, στημένοι δημοσιογράφοι, στημένη φθήνια και στημένες οι ζωές μας. Αυτό το στημένες με ύψιλον. Τα άλλα ήταν με ήττα, έτσι να το ξέρετε. Ωραία, ωραία ζωή είναι αυτή. Πάρα πολύ ωραία ζωή και όπως είπε και ο κύριος Βασίλης, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Τώρα προσέξτε στις ευρωεκλογές τι θα ψηφίσετε. Γιατί εκεί είναι σημαντικές. Σας περνάνε ότι είναι χαλαρή εκεί η ψήφος κλπ. Ψήφισα την άνεμο κλπ. Εδώ έκανε σπυράκι το Σαββατοκύριακο, έκανε πάρτι σπυράκι στη Θεσσαλονίκη και ανέβασε η άλλη πυροβολημένη φωτογραφία μαζί της. Ποια η σπυράκι. Ποια η σπυράκι. Δεν της έφτασε το όσα έγιναν. Η σπυράκι προσπαθεί να σου πάρει τώρα την ψήφο και σου κάνει πάρτι και τρέχεις από πίσω της. Τι να σου πω τώρα. Η σπυράκι την οποία από, εδώ και χρόνια την κυνηγάει η πολυκατοικία, δεν έχει πλήρωσει τα κοινόχρηστα. Τώρα τι να λέμε για τα άλλα. Για τα άλλα. Να σας τα ξαναβάλω στο μυαλό. Να τα βάλω πάλι στο μυαλό. Η σπυράκι. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Δεν μάθατε δυστυχώς να ξεχωρίζετε τη ρεμούλα, τον πατριωτισμό, τον εθνικισμό, τον παραλογισμό, τη σπέκουλα, την πραγματικότητα, την προπαγάνδα, την πολιτική. Δεν έχουμε μάθει, γι' αυτό είναι αυτά τα αποτελέσματα. Εδώ επηρεάζει κόσμο ο πατριώτης της φακής, όπως τον είπε ο Πρωθυπουργός μέσα στη Βουλή. Ο πατριώτης της εξουσίας, ο πατριώτης του χρήματος. Λέει και τα πιστεύει και όλα. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Αραδιάζει ένα σωρό ψέματα. Όταν είναι να ψηφίσει ανάλογα, ρωτάει τη Νέα Δημοκρατία. Ψεύτης. Χουντικός, ό,τι θέλεις πες τον, και όμως υπάρχει κόσμος που τον πιστεύει. Όσο για τα φίδια που έχει δίπλα του, εκτός από έναν, εκτός από τα φίδια που έχει δίπλα του. Δηλαδή τώρα αυτός που βγήκε πρώτος στη Β' εδώ στην Θεσσαλονίκη, η δεύτερη δεν υπάρχει πουθενά. Αν τη βρείτε, να μου πείτε και εμένα, να τη δώσω συγχαρητήρια την κυρία αυτή που βγήκε δεύτερη. Τον έβγαλε γιατί τον ήθελε. Ήθελε το φίδι δίπλα του να το έχει. Αυτό είναι. Έτσι είναι. Και τώρα έχει πρόβλημα με αυτόν. Τον κύριο Σαράκη, γιατί ο κύριος Σαράκης βγαίνει πιο μπροστά από αυτόν, ακούγεται αυτός περισσότερο, αυτός λέει τα καλύτερα από αυτόν και πήγε να τον φάει. Τι πήγε να κάνει, πήγε να τον βάλει ευρωβουλευτή και λέει ο Σαράκης όχι. Καταλάβατε, το είπε όχι, γιατί κατάλαβε, δικηγόρος είναι, μορφωμένος είναι, δεν είναι αδειομήδησα γι' αυτόν. Κατάλαβε τι πάει να του κάνει, σε λέει να τον βγάλω από μπροστά μου να φαίνομαι εγώ. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Όσοι ήταν πιο μπροστά από αυτόν πρέπει να φαγωθούν. Τελείωσε. Αυτό είναι. Και αυτόν τον ψηφίζετε. Και πάει για 10% τώρα σε ευρωεκλογές. Τι περιμένουμε λοιπόν, τι περιμένουμε. Να αλλάξει κάτι, δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα έρθεις και θα μου πεις και τι να ψηφίσω ρε Αυδελά. Εδώ έχεις ένα δίκιο. Ό,τι σου σερβίρουν από αυτά πρέπει να επιλέξεις. Α, εδώ έχεις ένα δίκιο. Καλημέρα στο τηλέφωνο βρε. Έλα φίλε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον Παναγιώτη από σας πρόβαλους λυπημένους αμπελοκήπους. Γιατί λυπημένοι δεν φίλε, τι γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ, γιατί. Όλη η Ελλάδα λυπημένοι σήμερα. Α, έτσι. Βέβαια. Τα τρία τέταρτα που είναι ΠΑΟΚτσίες και τα τρία τέταρτα που είναι Ολυμπιακοί, όλοι είναι λυπημένοι. Οι άλλοι απλά υπάρχουν. Άντε τώρα. Να τα λέμε. Μάλιστα. Όλα καλά. Τώρα τόση ώρα τι λέμε, για θα πούμε όλα καλά. Ναι. Λοιπόν. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση. Άντε βρε, για λέγε. Δεν να κλείσει πρώτα. Τελειώνει κιόλα. Για πέ. Μισό. Εντάξει. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση. Βάλε Μητροπάνο. Και έτσι πως το πες θα νόμιζα να πεις βάλε μια γύρω, δύο τζατζίκι, μια χωριά. Δεν μπορεί να το κάνω, Μητροπάνο δεν έχει. Θα σε βάλουμε ένα καλό Μητροπάνο. Ό,τι πεις, στα γνωστά. Ναι, εννοείται. Την αγάπη μου, καλημέρα. Καλή βδομάδα. Τα χαιρετίσματά μου και στο Μανώλη. Να είσαι καλά. Εκεί που ξέρει και να κάνει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα της πόλης. Παίζουμε επιθετικά 24 ώρες το 24ωρο. Χτίζουμε επιθέσεις από πίσω, από την άμυνα, από το Λίμπερο. Παίζουμε μοντέρνο ποδόσφαιρο. Σαν τον Πάο. Μπάλα πίσω. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε η ομάδα. Ο Χρήστος και όσοι απέναντί μου, έχει απέναντί του τον Απόστολο Αυδελά, που δεν είναι ποτέ καλά. Για εσένα που με γράφεις γιατί είστε αναχωρεμένος και το ένα και το άλλο, σας έχω πει, ίσως να μην το έχω πει σε αυτό το ραδιόφωνο, σας έχω πει εμένα δεν με ενοχλεί να χάσει η ομάδα μου.
Με ενοχλεί όταν χάνει με τον τρόπο που έχασε χθες και με ενοχλεί όταν χάνει με ανύπαρκτα πέναλτι, με αδικίες και τέτοια. Άμα παίξει και χάσει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και είτε μέσα στο πρόγραμμα είναι. Αλλά τέτοιου είδους. Με στεναχωρεί. Όταν δεν πες, στεναχωριέμαι. Τι να κάνω τώρα. Mate90.com, το καλύτερο site προγνωστικών, και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Επαναλαμβάνω, Mate90.com, το καλύτερο site προγνωστικών, και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Μια μπουνιά, μπουνιά, δώσε μια μπουνιά. Έχω και τον βασιλιά του επίπλου, το Epixelon by Victor Ταλιαδούρος. Δημιουργεί έπιπλα τον ονείρο σας από το 1954, μιλάμε για ζωγράφο. Έρχεται στο σπίτι, κοιτάει το χρώμα των χαλιών, του τοίχου, σου κάνει ένα πακέτο, στο δείχνει στην οθόνη όλο μαζί και από εκεί και πέρα εσύ είσαι αυτός που αποφασίζει. Μάλλον όχι αυτός, δεν μιλάς χαζάβδελα, αυτή που αποφασίζει. Α, μπράβο. Συνδυάζει την κλασική πολυτέλεια με την μοντέρνα αισθητική. Είναι Γεωργίου Παπανδρέου 74, προέκταση Ανθέων απέναντι από την Νομαρχία στην Καλαμαριά. 2310-410-835 το τηλέφωνο. 2310-410-835 το τηλέφωνο. epsilon sales@gmail.com. Άντε, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μην ξαναρθείς από τη δουλειά. Καλημέρα στα τηλέφωνα, βρε. Άντε, βρε, να μην περιμένεις, να μην μετά από τα τηλέφωνα. Απέ. Καλημέρα, βρε. Καλώς τα να. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ό,τι επιθυμείς, Πικαντήλη μου, ό,τι επιθυμείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Το πρόλαβα τον καφέ, δεν έπεσε. Άντε. Είχες καιρό να μας πεις κάτι ωραίο. Ναι, θα σε καλά. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, αυτό που σας λέω καμιά φορά, κουνηθείτε γιατί χανόμαστε. Μπορεί να το λέω για να αστειευόμενος, αλλά όντως πρέπει να κουνηθούμε γιατί χανόμαστε. Καταλάβατε. Εδώ σε λίγο θα ξυπνήσουν και οι αρκούδες στο, πώς τη λένε, το χωριό που αγαπάω, στην Καλονή Γρεβενών. Θα ξυπνήσουν οι αρκούδες. Εσείς ακόμα, άντε. Α, έχει ο Άδωνης, ο οποίος είναι από νωρίς, θα είναι εδώ στην πόλη μας. Ο Πρωθυπουργός θα αργήσει λίγο γιατί έχει να δει πρώτα τους πλημμυροπαθείς στο Μαξίμου από την Θεσσαλία, να τους μπερδέψει δηλαδή. Κανονικά μέχρι τώρα μας λέγανε ότι θα πάει να τους δει στην Θεσσαλία, αλλά τελικά μεταφέρθηκε η Θεσσαλία στο Μαξίμου. Χτες ο κύριος Γκλαβίνας, ο Θανάσης, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε για τον Υπουργό Υγείας, έψαξα τη δήλωση, δεν τη βρήκα για να είμαι ειλικρινής, ότι ασκήθηκε, είπε ο Γεωργιάδης, που δεν λέει ποτέ ψέματα, δήλωσε ψευδώς ότι ασκήθηκε, λέει αυτός, όχι εγώ, ασκήθηκε δίωξη στην πρώην εισαγγελία της ΕΕ Βασιλική Βλάχου για την παράνομη παρακολούθηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και πως τάχα εκδόθηκε αθωωτική δικαστική απόφαση κάποιου φορτίου. Αν έχει πει κάτι τέτοιο ο κύριος Γεωργιάδης και δεν πάει άμεσα όλα αυτά που είπε στο δικαστήριο, την έχει λίγο άσχημα. Βέβαια εδώ θα έπρεπε να βγει και η Νέα Δημοκρατία, που ποιος να πειράξει τώρα τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον πειράξει η Νέα Δημοκρατία, ή έπρεπε να βγει και η κυβέρνηση, αλλά ψηλά γράμματα ζητάω εγώ τώρα να κάτσουν κόρακα σκοράκου που μάτι βγάζει. Ας το καλά κάτω εκεί πέρα τώρα, ας να λέει ο Γκλαβίνας. Άλλωστε σας το έχω πει. Ό,τι και να ψηφίσει, Πασόκ ή Λάος θα βγει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτή είναι. Ό,τι και να ψηφίσει, Πασόκ ή Λάος θα βγει. Εδώ όλο το Σαββατοκύριακο μας πρίξανε για το Sugar Baby που είπε ο Κουτσούμπας, και όπως είπα και την Παρασκευή, αυτοενόχληση που το είπε. Υπάρχει και sugarbaby.com. Αυτό του πείραξε. Τη Γιαννακοπούλου, την Κεχαγιά. Η Κεχαγιά είναι η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η καινούρια. Δούλευε στα Νέα αυτή, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, η Ραλία Χριστή, εντάξει, η Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, ψέματα είπε. Την αλήθεια είπε. Δηλαδή, προβληματίζεται αυτός που λέει την αλήθεια. Δεν λέτε γιατί συμβαίνει αυτό.
να το ψάξετε να το βρείτε και κατευθείαν σεξιστής. Ποιος ο Κουτσούμπας σεξιστής, Παναγιά μου. Ενοχλεί τόσο πολύ η αποκάλυψη της αλήθειας δηλαδή. Αυτό που συζητάμε όλοι στα καφενεία. Μπείτε μέσα να δείτε. Σας είπα και το site. Ας από τα ονόματα που αναφέρα, να μην τώρα κλείσω σπίτια. Να μην κλείσω σπίτια. Άντε. Και όχι δεν σέβονται τις γυναίκες και το ένα και το άλλο. Τα σοσιαλιστικά κράτη και δεν συμμαζεύεται. Εμένα το κουκουέ με τις δικές μου τις αυτές απέχουμε παρασάγκας. Αλλά εν πάση περιπτώσει την αλήθεια και την πρέπει να τη λέμε. Άλλωστε αυτό κάνουμε όλοι εδώ στο Λίμπερο 107,4, γιατί πρόκειται για πολιτικά ή πρόκειται για αθλητικά. Αλλά την αλήθεια πρέπει να τη λέμε. Ποια σοσιαλιστικά? Η Σοβιετική Ένωση από το 1917 ψηφίζανε στην Σοβιετική Ένωση οι γυναίκες. 1952 ήρθε εδώ, που βγάλαμε την πρώτη βουλευτή την Σαλονικιά. Η Σοβιετική Ένωση τουλάχιστον δεν γιορτάζει την γιορτή της γυναίκα όπως πρέπει. Ανθρώπινα. Όχι μπίζνα, όπως εδώ. Βέβαια εδώ όλα τα έχουμε κάνει μπίζνα. Εντάξει. Για ρωτά στη Σοβιετική Ένωση και στα άλλα αυτά τα κράτη που ανέφερε στα σοσιαλιστικά, πότε παίρνουν σύνταξη οι γυναίκες και εδώ πέρα που τις παίρνουν μετά θάνατον. Η Independent έγραψε ότι οι φοιτητές τρομοκρατημένοι από τα δάνεια το ρίχνουν στο Sugar Baby. Μπάμπι, όχι baby, ηλικία. Αυτά δεν τα βλέπετε? Αυτά δεν σας ενοχλούν? Έκανε μια αποκάλυψη και πέσατε να το φάτε όλοι, όλοι να τσιμπήσετε ψήφους από την άλλη παράταξη. Πέσατε. Άντε βρε. Καλημέρα στον Νίκο τον Αραμπατζή από την Ασπρόμαυρη Μύκονο, στον Γιάννη τον Κατουρτζίδη τον Τεντάς, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, τον Αντώνη τον Γκαμπρίνη στις Ασπρόμαυρες Σέρες, τη Ματίνα την Τάτση την είπαμε, για να δούμε αν ξύπνησε, μισό λεπτό, μισό λεπτό, ξέρω την αγωνία, ναι, για να δούμε αν ξύπνησε. Σε έκανε λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, να δούμε αν ξύπνησε, γιατί, άντε, υπναρού, άντε να δούμε, να δούμε η άλλη γύρισε. Έλα, ξύπνησε. Καλημέρα στην, καλημέρα στην Αναστασία την Κύρκο. Ξύπνησε. Λοιπόν. Καλημέρα στον Δημήτρη το Δόση από τα Ασπρόμαυρα Γιάννενα. Το Γιώργο το Γίδαρη από το Ασπρόμαυρο Κατερέτο Θρυλικών Καρατζάκιων. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Κριστίνα στην Ασπρόμαυρη Ξάνθη. Είπαμε χασούρα στο πρόγραμμα, είναι αλλά εσείς το τερματίσατε από τον Άριβρε. Έλος, περαστικά φαρμακομένε. Σε συμπονώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είδες ρε πως μου φαίνονται οι γυναίκες? Που ξέρω και εσένα μου έβαλες το κούτσα κούτσα. Σωστό, πώς, εδώ, πότε κούτσα πότε κούτσα. Δεν τρέπεσαι λίγο? Άντε από εκεί πέρα. Παραδώσω εγώ στην ίδια, δεν σου πω. Καλημέρα. Καλημέρα στην Άσπα Παπατζιάννη με το ασπρόμαυρο φουστάνι από την ασπρόμαυρη παλιοστάνη Πιερίας. Την αγάπη μου φυσικά και ξέρω ρε, σε πειράζω. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα τον Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει σήμερα και γενέθλια. Καλημέρα στον Βασίλη τον Κατουρτζίδη, τον πικραμένο και αυτόν. Στην Φωτεινή, καλημέρα. Στη Δίντση από το Ασπρόμαυρο Ρέθυμνο, καλημέρα. Στην Ευαγγελία στο Ασπρόμαυρο Ρήσιο, καλημέρα. Την Αντιγονάρα, τη Σουλάρα, καλημέρα. Το Παναγιώτη, το Σερταρί, το Χαρούμενο, το Περίπτωση στην Αναξιμάδου, τα Αριανάκη. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Πολύ light με πασίμα. Ακόμη και από το Πασχάλι, αντί να μου βάζει πόσο μου αρέσει ότρο. Η Χρυσταρά, το κορίτσι μας. Το λυπημένο, το πόδι του, είναι λυπημένο, φαίνεται κι αυτή. Άμα. Δε σου ότι η Πυριώτη την κοιτάει να τον κοιτάξει τον Κυρανάκη. Γιατί ο Κυρανάκης είναι υφυπουργός. Αυτή την έβαλε που την έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Ναι.
Τώρα έχουμε να ασχοληθούμε με την χιδαία ομοφοβική επίθεση στην πλατεία Αριστοτέλους. 21 συλλήψεις είχαμε, 11 ανήλικοι, αν θυμάμαι καλά. Το θέμα είναι το εξής. Πολύ ασχολούμαστε. Πάρα πολύ ασχολούμαστε. Πάρα πολύ. Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα. Πολύ πιο σοβαρά για την πατρίδα μας. Στην Ισλανδία 1800 ευρώ επίδομα αν παντρευτείς Ισλανδοί. Σας είπα, άμα... Εξάπεστο. Στην Ισλανδία 1800 ευρώ επίδομα αν παντρευτείς Ισλανδοί. Γιατί κάθομαστε εδώ? Απορώ γιατί καθόμαστε. Σας είπα και, τις, και για τον Πούτιν. Δεν σας είπα που δίνει 5.000 ευρώ να πάρεις από το χωριό σου και να μείνεις στο χωριό σου έως 1.000 κατοίκους. Να μείνεις εκεί και να καλλιεργείς. Όχι εδώ τώρα όλα εισαγόμενα, δεν, έχουμε, δεν καλλιεργούμε τίποτα. Και επίσης στην, στην Ελβετία, στην Ελβετία οι γυναίκες, όχι, όχι, γενικά, στην Ελβετία βγαίνεις σύνταξη στα 62. Στα 62. Στα 62. Εδώ στα 72. Στην Ελβετία. Εκεί που κουράζονται πολύ. Και για να σας πω έτσι και με τίποτα χαρούμενο. Έχω. Λοιπόν, έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια που αφορούν τα κινητά και τα σταθερά τηλέφωνο, αλλά και στα πακέτα ίντερνετ μετά το φρένο που μπήκε στην ετούμενη αναπροσαρμογή των συμβολέων. Οι πάροχοι προτείνουν στους συνδρομητές να συνεχίσουν το ίδιο πρόγραμμα, αλλά με αύξηση 4-7% το μήνα για ένα συμβόλαιο της τάξης 24-27 ευρώ. Και μια που μιλάμε για αυξήσεις, έχουμε και κάποιες προτάσεις οι οποίες γίναν για αυξήσεις. Λοιπόν, η ΕΙΑΘ, το νεράκι, που θα το πείτε όντως νεράκι, λέει η ΕΙΑΘ, εδώ και 10 χρόνια δεν είχαμε καμία αύξηση, λέει, στα τιμολόγια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει, λέει, μια αύξηση στα τιμολόγια. Θα σας πω παρακάτω. Η ΕΔΙΑΠ στην Αθήνα έχει 13 χρόνια να αυξήσει τα τιμολόγια. Οπότε λένε και οι δύο, επιβλημένη η αναπροσαρμογή. Η ΕΙΑΘ, η δικιά μας εδώ, για την Αθήνα δεν ξέρω, προτείνει 4,3% για τα πρώτα 10 κυβικά, 6% για τα επόμενα 11 έως 40 κυβικά, συν 8% για πάνω από 410 κυβικά, τα επαγγελματικά 10% και το πάγιο από 8 να το πάει στα 10 ευρώ. Οι μικροεπιχειρήσεις τη βάψανε, όπως έχετε καταλάβει. Λοιπόν, αυτές τις αυξήσεις προτείνει η ΕΙΑΘ. Στο μεταξύ, όλες οι επιχειρήσεις ζητούν από την, από την ρυθμιστική αρχή υδάτων, καλύτερα να το πω έτσι, να αυξήσουν τα τιμολόγια τους. Ναι. Αλλά στη ρυθμιστική αρχή υδάτων είναι τόσο υποστελεχωμένοι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, καταλάβατε. Πάντως αυτοί που έχουν όλοι εταιρείες με νεράκι ζητάνε από τη ρυθμιστική αρχή υδάτων να αυξηθούν τα τιμολόγια. Και η ΕΙΑΘ, η δικιά μας εδώ, ζητάει και αυτή αύξηση την τιμολογία. Να μην τα ξαναλέω, πάντως το πάγιο θέλουν από 8 να πάει 10 ευρώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ζητάνε οι άνθρωποι να αυξήσουν. Τους αρέσει η γυναίκα, τους αρέσουν οι αυξήσεις. Τι να κάνουμε. Να δείτε και σας είπατε, να δείτε τι θα γίνει και με τα καλαμαράκια και τα χταποδάκια. Θα πούνε φταίνε οι Χούθοι, θα τα ρίξουν όλα πάνω. Θα δείτε. Θα δείτε. Δηλαδή θα πουλήσουμε χρυσό να πάρουμε λαγάνα και χταποδάκι. Περιμένετε. Καλημέρα στα τηλέφωνο, βρε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ανά. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Ό,τι επιθυμήσεις. Μακάρι. Να είστε καλά. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του πρωταθλητή Πρεσπών που κράτησε την μεγάλη ομάδα της πόλης στο ένα γκολ. Ω, καλό. Ευτυχώς ναι. Που μπόρεσαν ναι. Και δεν ξεφτυλίστηκαν. Γιατί είχε και άλλες ευκαιρίες. Λοιπόν. Α, ναι, είχε άλλη μία. Είχε ένα τέτοιο, ναι, είχε άλλη μία. Είχε άλλη μία. Είχε άλλη μία. Ο Αβδελάς, ο Απόστολος, δεν είστε. Ακριβώς, άστα κύριε, Απόστολος. Για πε. Απόστολο, Απόστολο. Ναι. Πολύ ωραία. Γιατί δεν ήσουν. Όχι, εμείς είμαστε λίγο προχωρημένοι στην ηλικία. Όχι, όχι. Όχι. Εμείς είμαστε στην εφηβική τώρα. Όχι, όχι. Έγραφα Ηρακλή για τον Αγγελιοφόρο. Και Άρη έχω γράψει. Άλλο... Ήρκη,
μπράβο, και άλλα, εσύ, ναι. Εσύ, ακριβώς. Πάρα πολύ καλά. Α, τόσο μικρός είσαι. Χρόνια του Ηρακλή. Ναι, ναι. Από Μυτιλινέο ξεκίνησα. Ναι. Ναι, σε διάβαζα συνέχεια. Έπαιρνα Θεσσαλονίκη και Αγγελιοφόρο, μπράβο. Τώρα γύρισες κι εσύ όπως περισσότερο. Τι γύρισα, δεν κατάλαβα. Προς τον πάρο δηλαδή. Προς όχι, λεπτά, όχι, ανέκαθεν ήμουν. Πάω και δεν το κρύβα. Και είχα παντού προβλήματα, αλλά δεν έβαζα την δουλειά μου. Δεν έβαζα την ομάδα μου πιο πάνω από τη δουλειά μου. Όχι, ανέκατα. Και γαμπρός του Τερζανίδη. Και να σου πω κάτι. Άμα θέλεις να είσαι δίκαιος, ό,τι είναι στην Ισπανία. Στην Ισπανία αυτοί που είναι Ρεάλ γράφουν Μπαρτσελώνα. Και αυτοί που είναι Μπαρτσελώνα γράφουν Ρεάλ. Έτσι πρέπει για να μπορείς να είσαι αντικειμενικός. Εγώ που... δεν είναι όμως αντικειμενική η δημοσιογραφία, μην τρελαθούμε. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Αν θέλεις να είσαι εσύ, αν θέλεις να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Και πάω όταν έγραφα, ο Βουλινός με έστειλε μπράβους. Και πάω όταν έγραφα, ο Αναστασιάδης με είπε κάποια στιγμή θα με κάνει από εκείνο. Λοιπόν, Ηρακλή που έγραφα, ο Ρέμος με πήγε στα δικαστήρια. Οι Αριανοί με βραβεύσανε. Ορίστε. Γιατί σε έστελναν μπράβους, έλεγες. Ψέματα. Όχι. Όχι, δεν τους χάιδευα τα αυτιά. Έπρεπε να γράψω. Εγώ αυτό που έβλεπα, αυτό έπρεπε να γράψω. Και αυτό που την αλήθεια. Αλλά ενοχλεί η αλήθεια, εγώ τι θα κάνουμε. Όμως, να ξέρεις. Και ο Βουλινός πριν φύγει, τα τελευταία χρόνια, κάθε Πέμπτη τρώγαμε μαζί. Μαζί με τον Ανδρέα τον Ζαχαροπλάστη, τον γιατρό του και τον δικηγόρο του. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, ωραία, και στον Ηρακλή τώρα μου ζητάνε. Στον Ηρακλή μετά μου ζητούσαν τα στοιχεία εναντίον του Ρέμου. Άντε τώρα βάλτε. Τέλος πάντων, έτσι είναι η φιλάθλη. Τι να κάνουμε. Ναι. Εγώ πάντως ήμουν ήσυχος. Όχι, όχι. Αν είσαι εσύ ήσυχος, γιατί εντάξει, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι όπως. Έτσι. Δεν είναι σωστά. Έτσι. Ο καθένας πάει με το ρεύμα. Και ο Καλημερίδης τώρα στο τέλος του συγχωρεμένος διάβασε ήταν ΠΑΟΚ. Αλλά έζησε από τον Άρη. Έτσι. Έμα. Έτσι, και φίλος του Γκάλη και εξαιρετικό παιδί. Ποτέ και δεν είπε. Ακριβώς. Ναι, δεν έλεγε βέβαια. Πρότιτες, ίσα ίσα το παιδί που σχολίαζε. Και, ήταν και, αλλιώς η δημοσιογραφία. Και δεν ήμουν και στην ομάδα εκείνη που μοίραζε τα λεφτά μέσα στην καμένη την μπουτίκ. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την ομάδα. Είπα. Είπα. Άσε το Πρεσπό, βρε. Άντε τώρα, μην το παράλληλε το Πρεσπό. Εκείνο που έχω να πω είναι. Έλα τώρα. Ψέματα είναι. Δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, αλλά πάμε στο εξής. Ο Άρης, αν από την αρχή του πρωταθλήματος είχε αυτή την ομάδα, δεν θα είχε αυτή τη διαφορά. Και αυτός ο Άρης δικαιούται τίτλο. Αυτό έχω να σου πω εγώ. Μακάρι να το πάρει. Εμείς μακάρι. Είμαστε μεγάλοι, δεν έχουμε πλέον πώς το λένε έγνοιες και τέτοια. Θυμώνουμε, νευριάζουμε, αλλά μεγαλώσαμε και είναι άλλες οι προτεραιότητες της ζωής. Δεν είναι οι ομάδες. Ειδικά αυτό, μετά από αυτό που έγινε με τον Άλκη, είναι τραγικά τα πράγματα. Έχουμε και εμείς 19 χρόνια παιδιά. Στον τελικό του 70 είδες. Στον τελικό του 70, ναι, τρία παιδιά έχω, δίδυμες κόρες και ένα γιο. Στον τελικό του 70 μπερδεμένοι ήμασταν μέσα. Εμένα ο γείτονας με πήγε. Γιατί από το χεράκι. Το παλό δεν ήμασταν μπερδεμένοι. Σωστά. Ακόμη καλύτερο. Ακόμη καλύτερο το παράδειγμά σου. Δηλαδή υποκτήδες να βγαίνεις να τα λες αυτά. Υποκτήδες που χάναν συνέχεια χάναν, έτσι. Έτσι. Είναι δεύτερη φύση τους και χάναν έτσι. Με τραγικό τρόπο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Κάναν τίποτα. Σκοτώναν κόσμο. Φωνάζαν. Έτσι. Τίποτα έτσι. Δεν κάναν. Φέρνουν πηγαίνουν στα σπίτια τους. Τώρα γιατί να τα διαλύσουμε. Έλατε. Έλατε. Ναι, θα συμφωνήσω, Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά και συναχαίρεσαι την οικογένειά σου. Επίσης το 19 χρονός. Ελπίζω να είναι ΠΑΟΚ. Δεν με πρόλαβε. Να με βρήσει. Τον έκλεισα. Έτσι, όλα είναι στα πορίσματα. Έχουμε μείνει με τα πορίσματα. Μόνος είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ.
Όλοι παρέλαση κάνουν. Αχ, αυτά στα Κέρκυρα, τα ροζάκια, τι ωραία είναι, σαν μπομπονιέρες είναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη που έγινε ολόκληρος θόρυβος με αυτή την κυρία Δρακοπούλου, δεν την ξέρω, δεν την έχω δει ποτέ κλπ. Ούτε και πρόκειται να την δω. Έκανε το αυτό που ξεκίνησε, αλλά νομίζω ότι δικαιώθηκαν όλοι αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν ότι έπρεπε να γίνει κάτι πιο, όχι τόσο πρόχειρο, κάποιο πιο σοβαρό, κάτι που να ταιριάζει στην πόλη. Εδώ υπάρχει Πάτρα που όλη τη χρονιά δουλεύει για ένα καρναβάλι. Εμείς τώρα μέσα σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες να κάνουμε παρέλαση καρναβαλιού στην πόλη και λοιπά, με τα τόσα προβλήματα που έχουμε, τα κυκλοφοριακά κλπ. Είχε ένα δίκιο η αστυνομία, είχαν ένα δίκιο και οι θεσμοί. Το έκανε το κέφι της από εκεί πέρα. Αν της άρεσε, καλώς. Αλλά εμένα, όσο αφορά να γινόταν σε ένα χωριουδάκι, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά νομίζω η Θεσσαλονίκη την ταιριάζει, την αρμόζει κάτι πιο σωστό, κάτι πιο σοβαρό και να περνάει και ένα μήνυμα. Το να βγούμε στο δρόμο, να κλείσουμε το δρόμο και να χορεύουμε Latin, δεν λέει τίποτε, νομίζω, έτσι. Διαλυματάκι επανέρχομαι. Μου ζητάτε να στείλω λίγο ήλιο. Φυσικά θα στείλω λίγο. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για να στέλνω ήλιο. Δεν με λένε ηλία, αλλά στέλνω ήλιο. Τι να κάνουμε. Δώσε. Και γλυκάκια θα σας στείλω. Από πού αλλού, από τον Παπασωτηρίου. Έτσι ένα προφιτερόλ, και λοιπά. Και άμα είναι δύο στρώσεις πάνω ο άνθρωπος, δεν είναι. Το πιο φθηνό και το πιο ποιοτικό γλυκό στην πόλη. Δεν το συζητάμε γιατί ο άνθρωπος είναι. Δεν πρέπει να τον εχθρίσει το Παπασωτηρί. Αν και τον έχω μουτράκια. Έκανε ένα παρτάκι και ήμουν απ' έξω. Οπα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε Χριστά, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, άμα θέλετε το συνδυάστε με καφεδάκι εδώ στην Παύλου Μελά. Καλό πέρασμα. Καλύτερο είναι όμως στην Αντώνη Τρίτσε πάνω στον Εύωσμο. Καλά, δυτική, το συζητάμε. Και στην Λαμπράκη, δίπλα, εκεί έγινε το παρτάκι και ήμουν απ' έξω. Στην Λαμπράκη δίπλα στο Σιδερένιο το πάρκο. Τα σκοπίδια στα σακόλια. Και για τα έπιπλα σας, αν πάρετε τα 1800 που δίνουν οι Ισλανδοί. Γελάμε αυτό που είπε ο Βασίλης στο διάλειμμα. Λοιπόν, επίξελον by Victor Ταλιαδούρος, δημιουργεί έπιπλα των ονείρων από το 1954. Μιλάμε για ζωγράφο επίπλου. Έρχεται στο σπίτι σου, βλέπει το χρώμα των χαλιών, του τείχου κλπ. Σου κάνει ένα πακετάκι, στο δείχνει στην οθόνη και από εκεί και πέρα εκείνη αποφασίζει. Συνδυάζει την κλασική πολυτέλεια με τη μοντέρνα αισθητική. Είναι στην πρόκειται Ανθέων στην Παπανδρέου 74, απέναντι από την Νομαρχία. 2310-410-835 το τηλέφωνο, 2310-410-835 και επίξενον sales papaki@gmail.com είναι το site, επαναλαμβάνω το mail, επίξενον sales, μια λεξούλα με μικρούλια λατινικούλια γραμματούλια, papaki@gmail.com. Για τα παραπονάκια που δεν λέω συχνά τα τηλέφωνα, νομίζω ότι βγαίνει στο, τέλος πάντων, 2310-287-38 για το ακούνητο, 6975-287-38 το κουνημένο. Αν θέλετε να μην ασχολείστε με πολλά νούμερα, στην SMS χέρα γράφεις FM, αφήνεις ένα κενό, τον πινελίκι σου και το στέλνεις στο 54222. Όλοι μου οι φίλοι παντρευτήκανε. Τέτοια κορόιδα ήταν, δεν ρωτούσανε. Δεν ρωτούσανε. Άιτε. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευτυχία? Μάνο Τελιβεράς που έρχεται από το Σαγράδο. Μόλις φτάσει. Τι συναισθήματα μου τους. Σαγράδο που σας περιμένω και εκπλήξεις και τώρα στα αυτά. Μην κοιτάς επειδή κοπήσε και λοιπά. Αλλά και στην, μέσα στην άνθημα, όπως θυμάμαι πέρσι από την Σαρακοστή. Όπω πω, Παναγίτσα μου. Κάτι μου γράψατε για την ακρίβεια, τι θα γίνει το Πάσχα, αλλά δεν το πιάσα καλά. Για λαμπάδες σας έχω, κυροπλάς, δεν το συζητάτε, γερουργική σχολή. Μην στεναχωριέστε καθόλου, όσοι είστε νονοί. Το 77% λέει ότι, και μιλάω για το λαό, τι λέει ο λαός, ό,τι τι λέμε εμείς. Το 77% η δημοσκόπηση είναι της Άρκο για τον Α, λέει ότι γίνεται συντηγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. Έλα. Αποκλείεται. Εδώ μας είπε ο Αναστασιάδης από την Καβάλα, τον βαζώσαμε λέει γιατί ακουγόταν φωνές. Αυτό είναι. Αυτός το τερμάτισε. Αυτός το τερμάτισε. Λοιπόν, την 25η Μαρτίου να κάτσει εκεί στην Εξέδρα. Λοιπόν,
Το 12% ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, το 12% δεν ξέρω, έχει απαντήσει. Το ίδιο ποσοστό, το 77%, είναι αν έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα για να μην ξανασυμβεί. Το 77% λέει αν έχουν γίνει, λέει δεν έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει. Και πρόσφατο Σαββατοκύριακο στα νέα, το διάβασα που το νομίζω στα νέα, ένας προαστιακός πέρασε κόκκινο φανάρι, έτσι μπαμ, τελειώσαμε, ναι, και λοιπά. Αυτά ένα χρόνο μετά από τα Τέμπη. Επίσης το 38, για την δικαιοσύνη, για τη δικαιοσύνη λέει η δικαιοσύνη λέει το 38% δεν την έχει εμπιστοσύνη τη δικαιοσύνη, το 38%, το 29% λίγο, τώρα υπάρχει λίγο έγκυος, δεν ξέρω, λοιπόν, το 22% λέει αρκετά την έχει εμπιστοσύνη την δικαιοσύνη, το 5% λέει πολύ εμπιστοσύνη την έχουμε. Αυτοί οι εφοπλιστές είναι, 5 είναι όλοι όλοι, λοιπόν, και το 6% λέει δεν ξέρω, δεν πήγε ποτέ δικαστήριο, δεν τους αφορά. Αυτά για την κύριε Φλωρίδη από το φωνικό Κελκές για τη δικαιοσύνη, αυτό λένε. Το 38% δεν την έχει εμπιστοσύνη, το 29% λίγο, το 22% αρκετά και το 5% πολύ και το 60% δεν ξέρω. Μην ξεχάσετε να πάτε στο Βιολίδιο το απόγευμα, έτσι, 5 η ώρα, προσυνέδριο έχουμε. Στο προσυνέδριο πληρώνεις. Δεν ξέρω. Για τα οσκαρικά τα μάθατε. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ. Τα είπε και η Ανούλα, τα είπε και ο Χριστάρας. Δώσε λίγο στα αυτιά μου. Η αγάπη πιάνεται από τα μάτια. Σ' αγαπώ και γίνομαι κομμάτια. Σ' αγαπώ και ζω για σένα. Λιώνω και με σένα αρχίζω και τελειώνω. Κουνηθείτε γιατί χανόμαστε. Κουνήστε με μεδάκια, κουνήστε ποποδάκια. Να φύγουν τα γκρόβερα από τη μέση. Χανόμαστε. Δεν βλέπετε που πάμε. Δώσε. Κάντε αέρα να φύγει χολέρα. Χρώμα παίρνει ο κόσμος από σένα. Κι όλα τώρα μοιάζουν μαγικά. Εδώ πάμε, δυνατά. Η αγάπη πιάνεται από τα μάτια. Σ' αγαπώ και γίνομαι κομμάτια. Σ' αγαπώ και ζω για σένα, λιώνω και με σένα αρχίζω. Με αυτήν άρχισε, με αυτήν τελειώσει ρε. Εσύ τι, τι το περάσαμε εδώ, περάτε. Τα απ' τα μάτια. Σ' αγαπώ και γίνομαι κομμάτια. Σ' αγαπώ και ζω για σένα μόνο και με σένα αρχίζω και τελειώνω. Φωνάζω, είμαι τώρα στην εφηβική μας ηλικία, θα τα πάθουμε όλα από τον ΠΑΟΚ. Άλλος μου λέει τι έφηβος και λοιπά. Πες μας την ηλικία σου, στην πόρε μεγάλε. Είμαι σε ηλικία που δεν λέει τι καφέ πίνει, αλλά τι χάπια πίνει. Το πιάσες. Απ' τα μάτια σ' αγαπώ και γίνομαι κομμάτια. Σ' αγαπώ και ζω για σε. Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Ό,τι και να γίνει, γκολ για τον ΠΑΟΚ εκεί. Μια ζωή ΠΑΟΚ θα είμαστε. Πιάνετε απ' τα μάτια σ' αγαπώ και γίνομαι κομμάτια. Σ' αγαπώ και ζω για σε ένα μόνο. Και με σένα αρχίζω και τελειώνω. Άντε να σκαλαρώσω. Οι παπάδες λέει θα κάνουν εταιρεία security για τις εκκλησίες και λοιπά. Ονομασίες. Εγώ λέω να την ονομάσουν Θεός φυλάξει. Δεν σ' άρεσε. Δεν γέλα, δεν τον άρεσε. Άλλο. Με σένα θα με κάνεις να πέσω από το ισόγειο, ρε. Καμιά ώρα. Και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή. Είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε. Πάντως μας πήγε μια χαρά το Σαββατοκύριακο. Με τον καιρό που έκανε δεν βγήκαμε έξω. Κουβερτούλα, καναπέ, ταινία. Μια χαρά. Μια χαρά. Εδώ που τα λέμε, παλιά λέγαμε έχω καιρό να βγω έξω. Δεν λέγαμε Χριστάρα. Έχω καιρό να βγω έξω. Νοούσαμε να πάμε καμιά ταβέρνα, κάνει κινηματογράφο. Τώρα που λέμε έχω καιρό να βγω έξω, νοούμε από την εξώπορτα, να το ξέρει. Αυτό ναι. Ούτε κάτω. Και τώρα σε λίγο καιρό θα νοούμε βγήκα έξω και θα νοούμε πήγα στο μπαλκόνι. Καλά με εσάς, δεν μη συζητάς.
Και είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει η Λιδία. Και με είπε η σύζυγος, λέει, πού θα πάμε καθαρά Δευτέρα, λόγια κανένα καφεδάκι με την, μέχρι την Περαία ψήνεσαι. Καλά, δεν είπα. Σε έξω να πάμε. Ναι. Θα ξεκινήσω τώρα 10 ώρες. Ναι, από ρετζί και κοντά είμαι και σε έξω. Σε έξω, σε έξω. Να τη το αλλάξω, να τη το αλλάξω. Να δω. Δεν μου απάντησε ακόμη. Ποια είναι αυτή. Ούτε μου ήρθε παντό. Κάτι θα σου ήρθε παντό. Κάτι. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Έλα. Τράβα το τσόκ. Ωραία, καλό στην αριστερή πτέρυγα της φυλακής που ζούμε. Άπε. Απόστολε, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια καταγγελία μπορώ να κάνω. Βεβαίως, τι, εσύ ελεύθερο, ό,τι θες. Μόνο μην με αρχίσει πάλι τίποτα για εκεί στο Βαρδάρι, βρήκες καμιά και δεν σε μαζεύεται. Όχι, όχι. Μην μου κλείσει το σταθμό και δεν είναι κόσμο. Απλώς μερικοί θέλουν να, να κάνουν κέντρα γνωριμιών τους ναούς μας. Λοιπόν, οπότε εμείς δεν το ανεχόμαστε αυτό, γιατί είχαμε αρκετά στο Βαρδάρι, οπότε ας. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Λοιπόν, εδώ στη γειτονιά μου έχουν κλείσει πάνω από 60 μαγαζιά. Από χάρη στη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκη. Πού είναι η γειτονιά, ποια είναι η γειτονιά σου? Από τα δικαστήρια μέχρι τη Γιαννιτσόνη. Μέχρι τη Γιαννιτσόνη. Εκεί όλη η Κίνα εκεί είναι, βρε. Ναι, έρχονται όλος ο κόσμος αυτοί, επειδή στην Τζιμισκή, Δωδεκανήσου, Λεωφόρο Νίκης γράφουνε. Ναι. Έρχονται όλοι, παρκέρουν εδώ και πάνε με τα πόδια στην αγορά. Ναι. Και όταν επιστρέφουν έχουν όλοι από μια κλίση στα παράθυρά τους. Ναι. Στα τζάμια μπροστά στον Μπαμπρίζ. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να δώσω συγχαρητήρια ήταν στον προηγούμενο δήμαρχο. Εδώ και 3 χρόνια μας έχουν ψήσει το ψάρι στα χείλη. Να φανταστείς ότι μέσα σε 4 χρόνια, αυτό που σου λέω είναι από έγγραφο, έχει εισπράξει ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τη Δημοτική Αστυνομία από παράνομες κλήσεις, παθλάψεως, 26 εκατομμύρια ευρώ. Όταν δεν μπορεί να αλλάξει μία λάμπα σε μία κολόνα γιατί δεν ανάβει. Όταν δεν μπορεί να βουλώσει μία τρύπα σε έναν δρόμο, μάζεψε 26 εκατομμύρια ευρώ. Τα 17 τα έδωσε, τα 17 τα έδωσε σε μία εταιρεία ανακύκλωσης και ψάχνουν να βρουν ποια είναι η εταιρεία, πότε εργάζεται, ποιες ώρες εργάζεται και πού πηγαίνουν αυτά που μαζεύει. Εκεί κόλλησες εσύ. Μα η πλάκα, ξέρεις ποια είναι, το ότι έχουμε αγανακτήσει. Εγώ είμαι γεννητή. Ναι, αλλά γιατί έχει κλείσει καταστήματα, δεν κατάλαβα. Ωραία, αυτοί που δεν παρκέρουν μέσα στην πόλη πάνε και παρκέρουν στην Αναγεννήσεως και στη Γιαννιτσόν. Ωραία. Επειδή δεν μπορούν να παρκάρουν, γιατί παίρνουν κλήσεις. Ωραία. Φύγανε πιο πολύ από τη γειτονιά μου. Πήγαν στο Αν Σαλόνικα, πήγανε στη Μοναστηρίου, πήγανε στους Απελόνικους. Αυτοί που έχουν αυτοκίνητα ή οι μαγαζάτορες? Οι μαγαζάτορες πήγαν στον Εύωσμο και αν θέλεις μπορώ να σου αποδείξω να έρθετε από το κατάστημά μου να γυρίσουμε. Τι κατάστημα έχεις αν επιτρέπετε? Η εταιρεία μου λεγόταν Φωτιστικά Μακεδονίας, κατασκευάζω φωτιστικά. Σε όλη την επικράτεια είχα δραστηριότητα και σήμερα αυτός ο άνθρωπος, έχουμε ένα συνταξιούχο εδώ στη γειτονιά, γυρνάει με ένα iPhone τηλέφωνο, κάθε μέρα βγάζει φωτογραφίες, προσωπικά δεδομένα από αυτοκίνητα που πάρκαρε για λίγο να πάρει τα ψώνια του και να φύγει και στέλνει τη Δημοτική Αστυνομία από πίσω και μας γράφει. Μάλιστα. Έχει μισθό ο άνθρωπος. Έχει μισθό γι' αυτό. Δεν είναι τζάμπα. Δεν το γνωρίζω. Αφού η καταγγελία πληρώνεται. Γι' αυτό βγαίνει με κινητό για να μπορεί να στέλνει, να έρχονται πίσω. Βγάζει μεροκάμα. Αλλά όταν μου λες έφυγαν από Αναγεννήσεως και Γιαννιτσόν που είναι όλοι εκεί πέρα τα κινέζικα, πήγα σε καλύτερη πιάτσα. Στον Εύωσμο είναι καλύτερα. Και στους Αμπελοκηπούς. Ναι. Εκεί δεν γράφουν, εδώ γράφουν. Μάλιστα. Η πλάκα ποια είναι, το ότι μπείτε έτσι από περιέργεια, μπες στην οδό Εσώπου, μπες στην οδό Σαφούς και μπες και στα στενά. Μεσημέρι, μην με βάλεις βράδυ. Μεσημέρι, για να δεις πόσα ρολά καταστημάτων και μέτρα πόσα ρολά καταστημάτων είναι κατεβασμένα. Μακριά πήγες. Πάνε Πτολεμαίων και Βασιλέως Ηρακλείου. Τι να σου πω τώρα. Εγώ βλέπω στην γειτονιά μου τι γίνεται. Δεν ξέρω για τις άλλες γειτονιές.
Εδώ έφυγε τώρα ένας γείτονας εδώ, είχε 6 μαγαζιά και έχει πάει στον έφασμο. Και βρήκε την υγειά του. 6 καταστήματα είχε στη γειτονιά μας και τα έκλεισε και τα 6. Να σε καλά, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Σε όλη τη γειτονιά μου, για τα παιδιά μου. Μα ένα παιδί λεμόνι πότε δεν ξεκουμπώνει από το πουκάμισο κουβιά. Έλα, έλα, ποια το λέει. Μα ένα παιδί λεμόνι. Λίτσα διαμάντι, λίτσα διαμάντι. Σε όλη τη γειτονιά μου μίλουν για τη γειτονιά μου. Μα ένα παιδί λεμόνι πότε δεν ξεκουμπώνει από καμίσο κουβιά. Έλα ρε, βοηθήστε, βοηθήστε, βοηθήστε. Άντε όλα μόνος με τα κάνω εδώ πέρα. Και είμαι και στεναχωρεμένος. Έπεσα θύμα. Α, από εκεί πέρα. Καρδιά δεν είχε στα στήθια μέσα. Ζωζεφίνα μου, εγώ είμαι εδώ, μη στεναχωριέσαι. Αν σου πει τίποτα σήμερα, αν σου πει τίποτα σήμερα, τον έχω, τον έχω. Άσε, θα πηδήξω σε πάνω. Άσε, ξέρω εγώ τι σου λέω. Μάτια που κλαίνε. Απαπαπαπα, με τίποτα. Δεν θέλουμε. Όχι, όχι, δεν τα πιστεύουμε. Απαπαπαπα. Θα σε γελάσουν. Έμου. Θα σε πληγώσουν. Βρήκαμε που θα γίνει ο τελικός. Πού θα πάρει το κύπελο ο Άρης. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι έγκυρο. 100%. Το ένα σημείο το βρήκαμε. Ναι. Εντάξει. Α, ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης θέλει να γίνει βουλευτής, να μπορεί να μπαίνει μέσα στην αίθουσα να κοντραροκτυπιέται με τον Μητρό. Λογικό είναι, αλλά έχει αντιμετωπίζει ένα προβληματάκι ο άνθρωπος. Πώς τη λένε την κυρία, με την Ζορζέτα την Λάλη, η οποία λέει: α, εγώ δεν παρετούμε από το επικρατείας. Γιατί πρέπει να πει κάποιοι να παραιτηθούν για να μπορέσει ο αυτός. Αλλά τώρα θυμηθήκανε στην Νέα Δημοκρατία, ζητάνε να τους πει τι έχει από εταιρείες στο εξωτερικό ο Κασελάκης. Δώσαν όλα τα στοιχεία από την ΑΕΠ, έτσι φαντάζομαι εγώ, έτσι φαντάζομαι, τα στοιχεία στο πρώτο θέμα. Και το πρώτο θέμα όλο ήταν γραμμένο και Σαββατοκύριακο το πρώτο θέμα είναι τόμος ολόκληρος, ήταν τι έχει ο Κασελάκης, καταλάβατε και λοιπά, τα καράβια του, τα, πώς τα λένε, τα που βγάζουν αστακούς και τέτοια, στείλει και κανένα εδώ αστακοκάραβα, αλλά σαν τα αστακοκάραβα του φίλου μου του καπετάνιου του Αποστόλη του Καρελά. Καρελά, αύριο μεγάλη μέρα το φάμε τον αστακό. Για να πάνε κάτω τα φαρμάκια, τι. Ναι, τι να κάνουμε. Για να πάνε κάτω τα φαρμάκια, μαζί με τις δαγκάνες πρέπει να τα πάμε. Τι. Λοιπόν. Αλλά η Ζωζέτα Λάνι, να σας θυμίσω, είναι, πώς το λένε, πρώην συνεργάτηδα του ΓΑΠ. Α, και μια που είπα ΓΑΠ. Τα άλλα, για να δείτε ότι κανένας δεν χάνεται. Και όταν λέει ο Αβδελάς από αυτό το μικρόφωνο ότι ένα παρεάκι είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ακούστε λοιπόν τι έγινε. Έχεις γεμίσει. Δώσε. Με δάκρυα τόσα μάτια. Δώσε. Και τόσα λιτσάρα. Μάνα στεναγμού. Έχεις τρελάνει κόσμο. Δώσε. Έχεις τρελάνει κόσμο. Έχεις τρελάνει κόσμο. Έχεις τρελάνει κόσμο, έχεις τρελάνει κόσμο, έχεις τρελάνει κόσμο. Και πάμε μαζί, έλα δώσε. Κάντε αέρα να φύγει χολέρα. Δώσε. Πατάτε. Έχω καλή κίτρινη πατάτα. Έχεις γεμίσει με θύματα τους δρόμους και με... Ο Τσίπρας, η Μπακογιάννη και ο ΓΑΠ, ο Γιώργος Παπαδρέου, βρέθηκαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν το είδατε πουθενά και λοιπά. Γιατί δεν το είδατε πουθενά? Γιατί εκεί στήριξαν τον Τσίπρα. Ναι, καλά άκουσες. Δώσε. Έχεις τρελάνει κόσμο και με όσμο πολύ. Έχεις τρελάνει κόσμο. Έχεις τρελάνει κόσμο. Έχεις τρελάνει κόσμο. Εσύ βρες γουρί. Δώσε.
Λοιπόν, βρέθηκαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στήριξαν τον Τσίπρα να εκλεγεί πρόεδρος της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ντόρα έκανε και προεκλογικό αγώνα η Ντόρα. Και εγώ λέω η Ντόρα στην Καθημερινή, αυτό που οργάνωσε η Καθημερινή. Λέω γιατί τόσο πολύ πρεμούρα και να δίνει συγχαρητήρια τον Κοτζιά και τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας να λέει καλά έκανα στις πρέσπες και το ένα και το άλλο. Άκου να δεις. Δώσε. Γιατί εκεί θέλουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης θέλουμε σχέσεις, θέλουμε ένα καλό, γιατί πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 για τις σχέσεις μας με την Αλβανία και ειδικά με τα Σκόπια. Έρχεται τώρα και η ιστορία στη Βουλή και να δείτε τι έχει να γίνει. Περιμένετε όμως να έρθει 31 Μαρτίου το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟ και σας λέω εγώ. Λοιπόν... Και λέω τι έγινε, πάτω ρε Παναγιώτη που δεν λες, δες τι ωραίο το Μήτρο πάνω σε βάζω. Τι άλλο θέλεις? Βέβαια ο Τσίπρας ήταν εναντίον, ήταν κατά το νομοσχεδίο για τα μη κρατικά και λοιπά. Αλλά λέει το έκανα γιατί εκεί λέει το Σύνταγμα λέει αλλιώς. Αλλά αυτή η κυβέρνηση το Σύνταγμα το έχει κάνει κομφετή. Σιγά τώρα. Γιατί το άρθρο 16 λέει απαγορεύεται μη κρατικά κλπ. Πρέπει να κάνουμε λέει αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά δεν μπορεί να περιμένει ο Πιερακάκης. Δεν μπορούσε, το πέρασε το νομοσχέδιο, δεν μπορούσε να περιμένει. Άρα ο Πιερακάκης τι μας λέει? Λέει παιδιά, εγώ το Σύνταγμα το έχω στα παλιά μου τα παπούτσια. Καταλάβατε. Βέβαια ο Πιερακάκης στο Σύνταγμα ορκίστηκε και έλεγε να φυλάτω το Σύνταγμα και την πατρίδα κλπ. Έτσι λέει ο όρκος, να αυτό ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μην γίνονται πάντως το μετρό να αργεί το Νοέμβριο. Μπορεί να μην γίνεται κανένα το fly high, να δούμε πότε θα τελειώσει με το καλό. Λοιπόν, αλλά ξενοδοχεία ένα πίσω από τα άλλο και έχουν να γίνουν ακόμη ένα σωρό. Άντε, πού είναι η Κάτια από κάτω, η Κάτια εδώ, τα αρωματοπαγεία Λίνα. Χτίζει και εσύ κανένα ρε Κάτια εκεί πέρα. Άντε να τελειώνουμε. Ό,τι καλύτερο στο άρωμα. Εδώ που τα λέμε. Λέοντα 18, απέναντι έχουμε τον Ομπρελίστα. Παρακαλώ να βρέξει. Τι γίνεται έξω. Δημήτρη, κοίταξε, δεν το είπε η. Πώ τη λέγανε εκείνη η Ματούλα, πώ τη λέγανε εκείνη. Η Πετρούλα δεν το είπε, το είπαν όλοι οι άλλοι. Γιατί εγώ μόνο την Πετρούλα πιστεύω στον καιρό, να το ξέρει. Λοιπόν, οι άλλοι είπανε θα μα έρθει μια βροχούλα, μάλιστα με χώμα. Οπότε, πουλα αυτέ τι γερέ, τι καλέ που έχει. Εντάξει. Ομπρέλε. Θα δω τι θα πει σήμερα στα ραδιόφωνα και στην ΕΤΡΙΑ ο Άδωνης και αύριο θα σας πω για τον Άδωνη. Έχω πολλά μας εμένα, δεν με παίρνει και η ώρα. Ναι, βέβαια, δεν είναι. Εκείνο που έχω να σας πω πριν φύγω, έτσι για να σας φέρω και λίγο να σας φτιάξω κιόλα. Θα σου ρέκομαι και. Ναι, και 57. Ναι. Λοιπόν, αν κάνεις μία ώρα σεξ. Άμα κάνεις μία ώρα σεξ, χάνεις 360 θερμίδες. Φεύγω, πάω. 360 θερμίδες, ναι. Τώρα εμείς σεξ, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Αυτό, καταλάβατε. Λοιπόν, έτσι. Και Χριστάρα, το σπέρμα λέει μπορεί να φτάσει και 11 χιλιόμετρα. Τέτοια να του πεις στα Ικούρα, μας ρίξει. Θα μας κόβει και πρόστιμο στο τέλος. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Είμαστε που είμαστε. Άκου, μία ώρα σεξ, 360 θερμίδες. Φύγαμε, Γιώργο Ζαχαρούδη. 360 θερμίδες, μία ώρα σεξ. Φύγαμε. Εσύ που είσαι νέος. Εγώ τώρα στην ηλικία, μήνας βγαίνει. Άμα θυμηθούμε. Βαριέσαι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμπαράσταση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Κιώση για την πολύτιμη συμβολή του. Έρχεται, μπήκε στο στούντιο, με κοιτάει έτσι με τα σπράδια λοξά. Λοιπόν, ο Γιώργος Ζαχαρούδης, ο υψήφωνος που έχουμε εδώ. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 και κάτι ψηλά. Ακολουθούν οι λυπημένοι, οι στεναχωρημένοι, οι πικραμένοι, δεν θέλω χαζά έτσι, για το κορίτσι μας την Ελένη Τιπούτου, μαζί με τον Βασίλη. Το Βέργη. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω και αυτό. Άλλο είχα σημειωμένο να σας πω, αλλά μια και πιάσαμε όλα αυτά τα όμορφα που είπαμε,
Βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο του Αριστοτέλη. Προσέξτε. Η ανοχή και η απάθεια είναι οι τελευταίες αρετές μιας κοινωνίας που πεθαίνει. Χα. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, η Παναγιά μαζί σας.